της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κύριε Καλημέρα, Παπά. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Καλώς καλημέρα ήρθατε. Σας. Καλημέρα σας. Δεν θέλω πολλές οικειότητες και χαργεντίσματα για να μην έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω αν εμπίπτωτε και εσείς στις αρμοδιότητες του κύριου Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε αυτή την κόντρα όταν ανεβήκατε να μιλήσετε ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε και όταν στην πρωτολογία και στη δευτερολογία σας. Με το σκεπτικό ότι αφενός μεν δεν ξέρει ποιον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπείτε και αφετέρου ότι είσαστε καταδικασμένος για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών και μάλιστα αμοφόνος με 13-0. Αντιδράσατε έντονα. Γιατί? Γιατί δεν αντέδρασα μόνο εγώ, αντέδρασε όλος ο δημοκρατικός κόσμος και όλα τα κόμματα, διότι ο κύριος Μητσοτάκης συμπεριφέρθηκε ως κακομαθημένο παιδί. Ήταν ασεβής ως προς τους θεσμούς, δηλώς διότι δεν κάθισε να μας αντιμετωπίσει, βεβαίως και ενοχικός, θα σας πω εγώ. Ενοχικός όχι για όσα ενορχίστρωσε εναντίον μου προσωπικός και της παράταξής μας, στην γνωστή υπόθεση που πήγε και στα δικαστήρια, αλλά διότι εφαρμόζει τον νόμο τον οποίο εμείς ψηφίσαμε, τον εφαρμόζει ανελιπώς από το 2019. Ο Αντένα είναι ένας αδειοδοτημένος σταθμός. Ο ιδιοκτήτης του Αντένα έβαλε βαθιά το χέρι στη τσέπη για να έχει άδεια ο Αντένα. Και το νόμο το δικό μας τον εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης. Άρα θα έλεγα και το είπα και στη Βουλή ότι το νόμο το συγκεκριμένο της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών θα πρέπει να το λέμε και μεταξύ μας νόμο Παπά Μητσοτάκη. Διότι ο κ. Μητσοτάκης από το 2019 μέχρι και σήμερα τον εφαρμόζει. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έκανε μία θεσμική απρέπεια και θέλω να ευχαριστήσω και τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου τα οποία έχουν τοποθετηθεί απέναντι σε αυτήν την θεσμική απρέπεια και δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτεται να απεγκλωβιστεί από αυτή. Δηλαδή, εμείς έχουμε κύριε να σας πω κάτι. Περιμένατε αυτή την αντίδραση από τον Πρωθυπουργό? Τέτοιου τύπου αντίδραση νομίζω ότι είναι αφελής εκ μέρους του και σε σχέση με τη στόχευση την οποία έχει βάλει. Δηλαδή, προκάλεσε μία πόλωση σε ένα ζήτημα στο οποίο απομονώθηκε και βεβαίως κάθε λογικός άνθρωπος διαρωτάται. Εμείς έχουμε ζητήσει ενημέρωση για τα εθνικά ζητήματα από 28-9. Τι θα γίνει, δεν θα μας ενημερώσει? Δηλαδή, θα έρθει εδώ ο Χακάν Φιντάν. Θα συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα ακούμε δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και με οποιοδήποτε πρόσχημα. Δεν καταλαβαίνω, έχει παρανομήσει κανείς? Δεν έχει παρανομήσει κανείς. Είμαστε στη Βουλή. Ο στόχος είσαστε εσείς, γιατί κάποιοι λένε και πολιτικοί αναλυτές, αλλά έγινε και αντικείμενο σχολιασμού από πολλούς δημοσιογράφους, ότι ο στόχος ήταν τριπλός. Ο ένας να χτυπήσει εσάς, ο δεύτερος να αναδείξει αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά με το «δεν θα χαργεντιστώ μαζί του» να θυμίσει το περιστατικό που βρεθήκατε στο επιμελητήριο δίπλα-δίπλα με τον κύριο Σαμαρά και είχατε μια ένθερμη χειραψία και ένα ένθερμο διάλογο. Δεν ξέρω αν πέτυχε κανένα από τους τρεις στόχους ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα εντάξει, με τον κύριο Σαμαρά βρεθήκαμε σε μια δημόσια εκδήλωση, ανταλλάξαμε μια χειραψία, ανταλλάξαμε δύο κουβέντες. Πριν πρωθυπουργός είναι, δεν κατάλαβα τι περίμενε κανείς. Από εκεί και πέρα σας λέω, είναι μια επιλογή η οποία καταδικάστηκε από όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης επιδεικνύει και μια λαζονία η οποία είναι και αναντίστοιχη της πραγματικότητας. Η Νέα Δημοκρατία πιέζεται από τα πολλαπλά προβλήματα τα οποία βιώνει η ελληνική κοινωνία. Και ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να επιλέγει και το τι θα γίνεται κατά την κοινοβουλευτική τάξη και να παραβιάζει και τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Πείτε μου εσείς, αν είναι θέση πρωθυπουργού αυτή, τι θα γίνει για τις επόμενες 40 μέρες? Εγώ σας ρωτώ. Εγώ θα είμαι κάθε μέρα στη Βουλή. Θα μπαίνει και θα φεύγει ο κύριος Μητσοτάκης? Αυτό θα κάνει? Ο πρωθυπουργός της χώρας δηλαδή λέει στον ελληνικό λαό ότι θα έρχεται στη Βουλή και θα αποχωρεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ας τον κρίνουν. Και Πάγεται εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Πώς θα φέρνει η ζωή όμως τώρα, γιατί έχουμε εξελίξει στην υπόθεση της Νοβάρτης. Έρεται η προστασία των μαρτύρων, του Μάξιμου Σαράφη και της Κατερίνης Κελέση. Και δεν συντρέχουν λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ανοίξει συζητήσεις και η εξέλιξή του και η δικαστική, αλλά και η διερευνητική, για το εάν αυτοί οι άνθρωποι δασκαλεύτηκαν ή όχι, τους υποδείχτηκε να πούνε κάποια πράγματα
για 10 συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχαν αναμίξει. Ναι, τι να πρωτοσχολιάσω. Το σκάνδαλο Μοβάρτης είναι υπαρκτό και ομολογημένο. Έτσι δεν το αμφισβητεί κανείς. Και πώς να το αμφισβητήσει όταν έχει ομολογήσει η ίδια εταιρεία. Δεύτερον, εδώ υπήρξε μια πολιτική επιλογή για να συμβεί αυτό. Είναι μια επιλογή η οποία επιχειρεί να βάλει τα φόπλακα στο θεσμό των προστατευμένων μαρτύρων. Ο θεσμός αυτός ενισχύθηκε και στην Ελλάδα με νόμο του 2014, πρέπει να σας πω. Υπήρξε και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για τους λεγόμενους whistleblowers, δηλαδή τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, το 2019. Και με νομοθετική παρέμβαση του κυρίου Φλωρίδη δόθηκε η δυνατότητα να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Βέβαια, νομικοί λένε ότι προσέξτε, αυτό θα συμβαίνει όμως, μόνο όταν υπάρχει εδώ, δικαιολογία. Εδώ όμως προσέξτε. Δηλαδή δεν έρεται ναι, ως θεσμός. Προσέξτε. Εάν αποδειχθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι όντως μοιράστηκαν 26 εκατομμύρια και ο δικηγόρος 30. Τι εννοείται για τα χρήματα τα οποία πήραν στην Αμερική? Ναι. Έχει αποφανθεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο γι' αυτό. Με συγχωρείτε. Και έχει πει ότι δεν συνδέεται αιτιοδός η κατάθεση που κάνανε στην Ελλάδα με όσα είπαν στην Αμερική. Δηλαδή είχαμε δικαστικό τετελεσμένο και σε σχέση με αυτό το επιχείρημα. Εάν κατέψευσαν ψευδός, λέω εγώ. Ναι. Έτσι, ότι ξέρεις κάτι, ο παπάς τα έπαιρνε και ο Παπαδάκης τα έπαιρνε, ναι, από την Νοβάρτης. Ήτανε βούτυρο στο ψωμί της Αμερικής για να διεκδικήσει τα 346 εκατομμύρια που πήρε από την Νοβάρτης. Γιατί πήρε χοντρά λεφτά. Πάμε πάλι. Α, σας λέω όμως το Αμερικανικό Δημόσιο από την Νοβάρτη. Και η Ελλάδα δεν πήρε τίποτα. Έχει και μπορεί να βασίστηκε στο γεγονός ότι απόδειξη ότι η Νοβάρτης τα έδινε και κάποιοι τα παίρνανε είναι αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Και μάλιστα, ποιοι τα παίρνανε? Τα παίρνε ο Σαμαράς, τα παίρνε ο Γεωργιάδης, τα παίρνε ο Στουρνάρας, τα παίρνε ο Λοβέρδος. Αυτοί οι οποίοι έχουν κινηθεί νομικά και οι οποίοι λέγανε ότι εγώ θέλω να αποδείξω, έτσι, του λόγου του αληθές. Δεν πρέπει και αυτοί να... Πάμε πάλι. Εδώ όμως δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί μιας τάσης εκδίκησης απέναντι στους προστατευόμενους μάρτυρες. Δεν είναι για την απόδειξη της αθωότητάς τους. Έτσι δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ πέρα είχαμε μία ουσία... Είσαστε πολύ υποσχεδιός ότι είπαν την αλήθεια οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Έτσι απεφάνθη τουλάχιστον το... Το αμερικανικό... Όχι και η ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη είχε αποφανθεί μέχρι πρότινος ότι δεν συντρέχουν λόγοι για αποκάλυψη της αθωότητάς τους. Αυτό τι είναι? Δεν είναι μια συνθήκη τώρα η οποία τώρα όμως έχει αλλάξει. Ναι, αλλάξει, άλλαξε ο νόμος. Άλλαξε ο νόμος, ο οποίος άλλαξε ο νόμος. Άλλαξε ο ποινικό κώδικα. Ο οποίο δίνει. Είναι σαφές. Άλλαξε ο ποινικό κώδικα, ο οποίο δίνει τη δυνατότητα στον οικονομικό εισαγγελέα να πάρει τέτοιου τύπου όταν απόφαση. Όταν έχει στοιχεία όμως, κύριε Παπά. Είναι λοιπόν, σαφές αυτό στον νόμο. Πάμε πάλι. Είναι στα μάτια του ελληνικού λαού απολύτως ξεκάθαρο ότι εδώ πέρα υπάρχει μία μεθόδοση εκδικητικότητας και μία συνθήκη προς η, οποία, προστατευόμενους η οποία. Συνολικά κιόλας, εγώ θα το γενικεύσω, διότι εδώ υπάρχει μία μεθόδευση η οποία επιθυμεί να καταρρεύσει ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων στην Ελλάδα. Πείτε μου τώρα μετά από αυτό το προηγούμενο, εάν κάποιο δημόσιο λειτουργό. Όχι, ένας... υπάρχει και ένα άλλο προηγούμενο. Ναι. Ήταν τρεις προστατευόμενοι μαρτύρες. Ο ένας εξ αυτών, γιατί προβλεπόταν από τη διαδικασία πριν την αλλαγή του νόμου, ότι μόνο εκείνος θα μπορούσε να αποκαλύψει το όνομά του. Αποκάλυψε το όνομά του και βρίσκεται στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Αυτό τι λέει? Τι αυτό, λέει? Αυτό δεν αποκάλυψε ο άνθρωπος. Ότι αυτός ο άνθρωπος έλεγε ψέματα. Με συγχωρείτε. Να πω μια λαϊκή φράση, μου επιτρέπετε. Ναι. Όλα γίνονται, όλα μαζί δεν γίνονται. Δηλαδή, ο Στούμπος την ίδια στιγμή να λέει και αλήθεια και ψέματα δεν γίνεται. Ένα από τα δύο κάνει. Ναι, άρα σε βολεύει όλα τα θέματα, σωστά λέει ο κύριος Παπάς, ότι η αλλαγή, η πολιτικοθεσμική αλλαγή έγινε την άνοιξη. Το είπα και προηγουμένως. Όπου με την ιστορία των κωδίκων, ο κύριος Φλωρίδης άνοιξε το δρόμο. Εγώ δεν τα βάζω με τη δικαιοσύνη. Την πράξη της εισαγγελέως, γιατί ήταν η φυσιολογική κατάληξη, ήταν το αναμενόμενο. Και έχει δικαίωμα και ο κύριος Παπάς πολιτικά και οποιοσδήποτε άλλος να πει ότι η πολιτική κίνηση, η θεσμική της άνοιξης, χαλάει την εικόνα, γιατί είναι για την πολιτεία, για τη χώρα, για τη δημοκρατία. Ένα μπρος-πίσω σε σχέση με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός να μάθει. Υπάρχει ένα μπρος-πίσω, όχι καλό. Κύριε Παπά, έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός να μάθει αν αυτοί οι άνθρωποι λέγαν αλήθεια. Βεβαίως. Εάν κάποιος τους υπαγόρευσε το τι θα πούν. Δεν τα έχει εξετάσει η ελληνική δικαιοσύνη αυτά, με συγχωρείτε. Πώς όχι? Γιώργο, ο ελληνικός λαός. Η ελληνική δικαιοσύνη, με συγχωρείτε. Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να μάθει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολήθηκε με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπά εδώ τώρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ασχολήθηκε
επί της ουσίας με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Θα είμαι πάρα πολύ καθαρός, δεν ξέρω. Γιατί αυτό που έγινε δεν είναι ένα σχόλιο με το σκάνδαλο Νοβάρτης, είναι κάτι άλλο. Έγινε τότε η επιλογή να πάνε, η υπόθεση όπως ήρθε, να πάει κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Θεωρώ εκ των υστέρων κρίνοντας ότι το πιο λογικό θα ήταν να γίνει μια προανακριτική επιτροπή τουλάχιστον για τους υπουργούς υγείας. Όχι για όλα τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονταν. Γιατί ξεκινήσατε από εκεί. Αλλά για τους υπουργούς υγείας θα έπρεπε να έχει γίνει προανακριτική επιτροπή και να έχουμε τώρα και πολύ περισσότερους μάρτυρες. Έτσι, οι, οποίοι θα έρχονταν, θα είχαν καταθέσει εκεί, διότι έχουν υπάρξει και γεγονότα τα οποία δεν έχει σημασία αν τα σχολιάσουμε ή όχι. Έχουν υπάρξει μαρτυρίες, έχουν υπάρξει δικαιολογίες. Αλλά θα μπορούσε και θα έπρεπε μάλλον να έχει γίνει μια προανακριτική επιτροπή τότε, όχι για όλα τα αναφερόμενα πρόσωπα βεβαίως, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τις πολιτικές αποφάσεις και τις διοικητικές αποφάσεις στα χέρια τους. Δεν έγινε. Και αυτό είναι λάθος. Για να σας πω γιατί. Γιατί είχαν διαρρεύσει τα όσα είχαν καταθέσει οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Και τότε Σοριδών. Μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή από τη μία πλευρά προστατεύω τον Παπαδάκη και τον Ελέο Αναστασόπουλο, Μαράκι, σε θυμήθηκα. Το λέω Αναστασόπουλο. Και από την άλλη φορά. Και από την άλλη βγαίνει φορά παρτίδα. Τι έχω πει εγώ για το Στούμπο. Έτσι, ο προστατευόμενος μάρτυρας. Αυτό δεν είναι παράλογο. Εντάξει, ιδιαίτερα. Κάποιοι θα λέγανε ότι αυτός ο παραλογισμός έγινε εντέχνος. Γιατί στήθηκε μια σκευωρία. Όπως λένε πολλοί. Εγώ δεν θέλω να καταλογίσω ευθύνες. Αν έγινε. Άρα δεν είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτή και αυτοί οι άνθρωποι να αποδείξουν. Γιατί ξέρετε κάτι, θα είχαν τη ρετσινιά του κουκουλοφόρου που πήγε και κάρφωσε ή όχι κύριε, είχα πραγματικά στοιχεία. Και μετά είναι και το άλλο. Δηλαδή μου λέτε ότι μέχρι τώρα η ελληνική δικαιοσύνη κακώς έκρινε. Κακώς έκρινε και τους είχε και σε καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων και κακώς έκρινε και για τα συγκεκριμένα αναφερόμενα πρόσωπα. Η συγκεκριμένη κίνηση, σας λέω, έχει να κάνει με το να μην τολμήσει κανένας εσείς ξανά στο μέλλον. Δηλαδή στους εμπλεκόμενους. Σας είπα πρόσωπα. Πάρα πολύ καθαρά ότι θα έπρεπε να έχουμε ενδεχομένως κινηθεί με την επιλογή μιας προανακριτικής επιτροπής για τους υπουργούς υγείας. Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν ένα σκασμό λεφτά για να πούνε κάποια πράγματα δεν αποτελεί την ίδια στιγμή και ένα λόγο άρσης της προστασίας του, γιατί ξέρεις κάτι. Σου λέω, αλλά για κάτσε, φίλε. Πας και διεκδικείς ποσοστό από την αποζημίωση που θα πάρει το αμερικανικό δημόσιο από την Οβάρτης. Δασκαλεύεσαι και σου λένε ότι αν φέρεις επιβαρυντικά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν το σκάνδαλο Οβάρτης στην Ελλάδα και μάλιστα με εμπλοκή πολιτικών προσώπων, τότε εγώ θα πετύχω την διαμάχη που έχω. Ναι, αυτή την άποψη όμως, μισό λεπτό, αυτή την άποψη την ακούμε πάρα πολύ καιρό. Απεφάνθη επί αυτές σε ανώτατο επίπεδο η ελληνική δικαιοσύνη και είπε ότι οι καταθέσεις αυτές δεν συνδέονται αιτιοδός με όσα έχουν καταθέσει στην Ελλάδα. Τις ξέρουμε όμως αυτές τις καταθέσεις εμείς. Μα στη βάση αυτή έβγαλε τις αποφάσεις. Γιατί τώρα δεν τις μάθουμε. Μα στη βάση αυτή έβγαλε τις αποφάσεις της ελληνική δικαιοσύνη. Τι να κάνουμε. Ναι, τι ήξερε η ελληνική δικαιοσύνη της. Φαντάζομαι. Το τι είχαν πει αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αν θυμάμαι καλά εκείνη την εποχή και διορθώστε με συνάδελφοι, η ελληνική, ούτε πρόσβαση και το ελληνικό δημόσιο δεν είχε. Ο κ. Πολάκης είχε τότε όμως πρόσβαση. Ναι, αν θυμάσαι δηλώσεις του. Κάνει. Και σε σένα είχε κάνει. Εδώ, σε μένα την είχε κάνει και από τότε ξεκίνησε και η διατάραξη της σχέσης που είχα, όχι, της σχέσης της επαγγελματικής που είχα ως δημοσιογράφος. Και μπήκα και σε εκείνη την αφίσα. Την περιβόητη αφήση. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε σε άλλα θέματα. Σεβόμενοι το γεγονός ότι εσείς έχετε ένα θεσμικό ρόλο αυτή τη στιγμή, είσαστε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιος θα μας έλεγε γιατί δεν μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Θα σας πω γιατί δεν πρέπει να μιλήσω εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς έχετε, να προσθέσω μια... κάτι όμως. Εσείς έχετε μια δημοσιογραφική υποχρέωση. Αλλά εγώ έχω μια υποχρέωση να τηρήσω μια θεσμική ουδετερότητα, να μην σχολιάζω πάρα πολύ τα τεκτενόμενα πέρα από τις συλλογικές αποφάσεις και να εργάζομαι ασταμάτητα μαζί με όλους τους βουλευτές, για να διαμορφώνουμε και να ενισχύουμε το έδαφος της αριστερής προγραμματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, η οποία θα είναι και περιουσία για την εκλεγμένη ηγεσία σε λίγες μέρες. Η αντιθεσμική και υπερβολική κίνηση του κ. Μητσοτάκη, το έχω ξαναπεί το λέω πρώτη φορά. Απέναντι στον κύριο Παπά ως προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, είχε και μια άλλη στόχευση. Είπατε τις τρεις στοχεύσεις. Είναι η συγκυρία που λέει: ας δώσω άλλη μία στο ΣΥΡΙΖΑ θεσμικά μπροστά στον κόσμο, παρότι ήταν μια βεβαιασμένη κίνηση, γιατί κλειδονίζεται βαρέως. Ας του δώσω άλλη μία λίγο παρακάτω. Είναι μια ευκαιρία όμως να μιλήσει και για τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, είπα. Το Σαμάρι
Το Γαϊδούρι, την παροιμία την ξέρετε. Τυχαίνει και η συνεπωνυμία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαπύρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Είχαμε ένα περιστατικό